Αγαπητέ φίλε και φίλοι, στη σημερινή μα εκπομπή θα δείξουμε ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους και μας αφορά στο επίπεδο που η πληροφόρησή μας για τον κόσμο πηγάζει εξ αυτών. Η εικόνα μας για τον κόσμο, για την, για την ίδια μας την πατρίδα, πηγάζει εξ αυτών. Ομιλώ για τους δημοσιογράφους, ομιλώ αν θέλετε για την τέταρτη εξουσία που είναι η δημοσιογραφία. Οι εξουσίες όπως έχουν διαχωριστεί στα πλαίσια των πολιτευμάτων και των συνταγμάτων είναι οι εξή. Πρώτη είναι η νομοθετική, δεύτερη είναι η εκτελεστική, τρίτη η δικαστική και τέταρτη είναι ο τύπος, η δημοσιογραφία. Σύμφωνα με το Σύνταγμα και οι τέσσερις αυτές εξουσίες έχουν έναν και μόνο σκοπό. Το δημόσιο συμφέρον και όφελος του λαού αφού με βάση το Σύνταγμα πάσα εξουσία πηγάζει εκ του λαού και υπηρετεί τον λαό. Τώρα βέβαια πόσο αυτά εφαρμόζονται είναι μια άλλη συζήτηση. Η δημοσιογραφία λοιπόν, ο τύπος, είναι, αν θέλετε, μία εξουσία νεότευκτη. Νεότευκτη στο επίπεδο που τη γνωρίζουμε εμείς τώρα. Η πρώτη αναφορά, αν θέλετε, για εφημερίδες και δημοσιογραφία προέρχεται στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου τυπωνόταν, τυπωνότανε, υπήρχε εφημερίδα στην οποία αναγράφοντο οι ειδήσει τα νέα της εκστρατείας στις μεγαλοπόλεις της αυτοκρατορίας. Ωστόσο, η εξουσία, η τέταρτη εξουσία όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, είναι παιδί, όπως και πολλά άλλα που μας περικλείουν, της Γαλλικής Επαναστάσεως. Και δυστυχώς, μαζί με τα θετικά γεννήθηκαν και τα αρνητικά. Η δημοσιογραφία, φίλες και φίλοι, έχει έναν και μόνο σκοπό. Να δημοσιεύει, να κοινοποιεί στο λαό αυτά που δεν θέλει η εξουσία. Αυτά που δεν θέλουν εκείνοι οι οποίοι ποδηγετούν το λαό. Αυτό είναι η δημοσιογραφία ή όπως το έλεγε ένας Έλληνας δημοσιογράφος και διανοούμενος, ο Αθανασιάδης Νόβας, η δημοσιογραφία είναι θυγάτηρ της ελευθερίας. Άρα αντιλαμβάνεστε τη σπουδαιότητα που έχει η δημοσιογραφία, φίλες και φίλοι, στην ιστορία των λαών και στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο, όπως και οι υπόλοιπε βέβαια εξουσίες, και η δημοσιογραφία έχει αποκλίνει του σκοπού τη. Και έχει αποκλίνει του σκοπού τη από τη στιγμή που γεννάται ως εξουσία. Και τι εννοώ. Η τέταρτη εξουσία φίλες και φίλοι Γεννάται στη Γαλλική Επανάσταση, όταν ο Μαρά, πρωταγωνιστής στη Γαλλική Επανάσταση, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος, διανοούμενος δημοσιογράφος, είχε και δική του εφημερίδα με την, την οποία τη χρησιμοποιούσε είτε για να στυλιτεύει την ελίτ και πολιτικούς αντιπάλους του Ροβεσπιέρου, και της Γαλλικής Επαναστάσεως και φυσικά για να προβάλλει το έργο της Επαναστάσεως η περίπτωση του Μαρά είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση της τέταρτης εξουσίας πως δηλαδή με τη γραφίδα μπορούσε να διαμορφώνει την κοινή γνώμη πως μπορούσε με τη γραφίδα να στυλιτεύει τους αντιπάλους και ας μην έφτεγαν, να τους προσάπτει ιδιότητε που μπορεί και να μην τις είχαν και την ίδια στιγμή να κουκουλώνει τα κακό κείμενα της Επαναστάσεως και να επικροτεί ακόμα και τα πιο στρεβλά της, όπως οι μαζικές εκτελέσεις. Ξεκάθαρο παράδειγμα ομαρά προσετερισμού της δημοσιογραφίας από τη νέα τάξη πραγμάτων της εποχής η οποία κιόλας έγινε και η αιτία για να εξοντωθεί από τους αντιπάλους του. Άρα λοιπόν διαχρονικά φίλες και φίλοι από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι σήμερα η τέταρτη εξουσία, η δημοσιογραφία δηλαδή είναι ο βασικός αν θέλετε μοχλός που διαμορφώνει την κοινή γνώμη έναντι των υπολείπων εξουσιών και δι πολιτικής και είναι πάλι η δημοσιογραφία ο βασικός μοχλός ο οποίος διαμορφώνει καταστάσεις διόλου τυχαίο όλα τα γεγονότα της, στην, ελληνική και στην παγκόσμια ιστορία ξεκινήσανε από τη δημοσιογραφία. Όλες οι μεγάλες συνωμοσίες κατά των λαών, δικτατορίες, καταλύσεις του συντάγματος, υποχρεωτικότητες, επιβολές, όλα ξεκινάγανε από, του, από τη δημοσιογραφία, στο πώς η δημοσιογραφία θα τα σερβίριζε όλα αυτά στον κόσμο και θα κατάφερνε να του δημιουργήσει εντυπώσεις. Παραδείγματα από την ελληνική ιστορία. θα πω το πιο χαρακτηριστικό, στο οποίο κιόλας πρωταγωνίστησε ο Αθανασιάδης Νόβας ο οποίου τη φράση από το βιβλίο του τέταρτη εξουσία μόλις σας είπα η δημοσιογραφία είναι θυγάτη της ελευθερίας ο οποίος Αθανασιάδης Νόβας υπήρξε Πρωθυπουργό σε μία εκ των τριών κυβερνήσεων της αποστασίας όπως χαρακτηρίστηκε την εποχή εκείνη όπου όλη η αποστασία στήθηκε πάνω στα μεγάλα δημοσιογραφικά συγκροτήματα της εποχής. Στο πώς θα το σερβίριζαν οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι τυχαία η ομερτά που υπάρχει μέχρι σήμερα μεταξύ των δημοσιογράφων και των απογόνων της αποστασίας των πολιτικών. Διόλου τυχαία. Γιατί, γιατί όταν δημιου, καταρτίστηκε το σχέδιο της αποστασίας για αποσταθεροποίηση πολιτική της χώρας, το πρώτο το οποίο με ρίμνησαν εκείνοι που το κατέστρωσαν ήταν στο πώς θα προσετεριστούν δημοσιογραφικές πένες για να τους παρουσιάσουν ως λύση πάγια τακτική από την εποχή της Γαλλικής Επαναστάσεως και του Μαρά. Ο Μαρά αυτό έκανε. Δεν είναι λύση αυτά που προτείνει η Ελίτ. Όχι, λύση είναι η Επανάσταση. Γιατί, γιατί εκεί έπρεπε να πάει το πράγμα. Γιατί η τάξη πραγμάτων του 1785 που ξεκινάνε οι ζυμώσεις της Γαλλικής Επαναστάσεως αυτό το πράγμα αυτό το σχέδιο προωθούσαν στο πώς θα γίνει μια επανάσταση στο κέντρο της Ευρώπης στην εποχή εκείνη, το Παρίσι, στην καρδιά μια ισχυρή αυτοκρατορίας της εποχής και αυτή η επανάσταση θα αντέστρεφε τα πάντα. Θα κατέλειε την παλιά τάξη πραγμάτων, τουλάχιστον εκείνη που δεν θα εξαγοραζόταν με χρήμα ή αξιώματα και θα έφερνε στην εξουσία ω λύση πάντα τη νέα τάξη. Και φυσικά στην λύση την καινούρια πρωτοστάτησαν οι δημοσιογράφοι της εποχής. Μαρά. Το ίδιο και στην αποστασία. Το 65 στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να πούμε ονόματα δημοσιογράφων που πρωτοστάτησαν δεν είναι άλλωστε τυχαίο φίλες και φίλοι για να καταλάβετε πόσο βαθιά χωμένη είναι η τέταρτη εξουσία στο πολιτικό παρασκήνιο που και αυτά που λέω έχουν γραφτεί και σε βιβλία ένα εξ αυτών είναι ο βιασμός της ελληνικής δημοκρατίας του γνωστού δημοσιογράφου του κυρίου Παπαχελά ο οποίος Παπαχελάς αναφέρει μέσα κατά ένα μέρος βέβαια γιατί είναι δημοσιογράφος και ο ίδιος και αν σπηλώσει το σπίτι του θα πέσει να τον πλακώσει ο οποίος μας λέει για το ρόλο της τέταρτης εξουσίας στη διαμόρφωση των γεγονότων εκείνης της εποχής και για τον φιλοδικτατορικό ρόλο, τη φιλοδικτατορική τάση ορισμένων δημοσιογράφων και εντύπων της εποχής οι οποίες βέβαια παρουσιάζανε ως λύση στο πολιτικό αδιέξοδο της χώρας μία ίσως εξοκοινοβουλευτική παρέμβαση όπως και έγινε η παρέμβαση του στρατού, το πραξικόπημα. Και δεν σας πάω στο χθες να σας φέρω στο σήμερα στο κατά πόσο η τέταρτη εξουσία όντας χωμένη στο παρασκήνιο το πολιτικό, γιατί πάρα πολύ απλά η πολιτική έχει ανάγκη την τέταρτη εξουσία. Η εκτελεστική εξουσία είναι ουσιαστικά συνεταιράκι με την τέταρτη. Και φυσικά το ένα χέρι, μη και τα δύο το πρόσωπο. Θα σας φέρω στο σήμερα από το 2009 μέχρι και τώρα ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει από μνημόνια. Όταν εμφανίστηκε το πρώτο μνημόνιο οι πρώτοι που βγήκανε και επικροτήσανε την απόφαση του τότε Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου ήταν οι δημοσιογράφοι. Μας παρουσιάζανε μάλιστα τα μνημόνια ως τη μόνη λύση που άμα τα υπογράφαμε θα γλιτώναμε ακρίβεια, θα γλιτώναμε πληθωρισμό, θα γλιτώναμε τη φτωχοποίηση του λαού, θα γλιτώναμε την έλλειψη τροφίμων και γενικότερα θα γλιτώναμε και τον κατακλυσμό του ΝΟΕ, όπως μας τα παρουσιάζανε τότε οι δημοσιογράφοι σε εφημερίδες και στα κανάλια. Ποιο από αυτά γλιτώσαμε αλήθεια με την υπογραφή των μνημονίων. Μας είπανε μετά ότι εάν φύγουμε και επανέλθουμε πάλι στη Δραχμή θα καταρρεύσουν τα πάντα. Οι Έλληνες θα χάσουν την εθνική τους κυριαρχία. Βάλανε και το σκιάχτρο της Τουρκίας βέβαια μέσα γιατί είναι, ήταν πολύ σημαντικός παράγοντας. Και θα χάναμε βέβαια και όλη μας την περιουσία. Θα μας παίρνανε ένα, ένα αντιπινακή λέγαν τότε δημοσιογράφοι, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους. Ήρθανε λοιπόν τα μνημόνια, μείναμε στο ευρώ, το όχι του 15 το έκαναν οι δημοκράτες, ναι, με τις ευλογίες και τις τέταρτης εξουσίας. Αλήθεια, τι κερδίσαμε από όλα αυτά. Τι γλιτώσαμε, που αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα υπερταμείο που για 100 χρόνια διαχειρίζεται ακόμα και τους αρχαιολογικούς χωρούς, που αυτή τη στιγμή με το δεύτερο μνημόνιο εκχωρήσαμε και εθνική κυριαρχία ο λαός μειώθηκε η εθνική μας κυριαρχία έναντι του χρέους γίναμε απικία χρέους και όλα αυτά μας τα παρουσίαζε η τέταρτη εξουσία ως λύση. Να σας φέρω στα ακόμα πιο πρόσφατα. Στα της πανδημίας που οι δημοσιογράφοι αγκαλιά με τους dealers φαρμακευτικών εταιριών της επιστημοσύνης υποχρέωσαν χιλιάδες κόσμο με τον εκβιασμό, τον οποίο βέβαια εκβιασμό τον αποκρύπτανε, τον παρουσιάζαν ως τη μόνη λύση. Υποχρεώσαν τον κόσμο να κάνει ιατρικές πράξεις που βάσει του συντάγματος δεν επιτρέπονται. Άρα λοιπόν φίλες και φίλοι, γιατί δεν χρειάζεται να πάμε και πολύ μακριά, έχουμε τα τελευταία 15 χρόνια που η τέταρτη εξουσία αγκαλιά χέρι-χέρι με την πολιτική εξουσία κουλανδρίζουν την κοινή γνώμη σε αυτό τον τόπο και διχάζουν το λαό όποτε η πολιτική εξουσία έχει ανάγκη να σώσει το τομάρι της. Θέλετε να πάμε και στα πιο πρόσφατα? Μπορούμε να πάμε και σε ακόμα πιο πρόσφατα γεγονότα. Στα ελληνοτουρκικά. Όλα είναι αγαθά πλασμένα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η δημοσιογραφία όταν εφαρμόζεται σωστά λειτουργεί θετικά. Άρα λοιπόν φίλες και φίλοι καταλαβαίνετε ότι η τέταρτη εξουσία όταν λειτουργεί σωστά επιφέρει θετικά αποτελέσματα και όταν συμμαχεί με τους πολιτικούς και την κάθε εξουσία διαμορφώνει την κοινή γνώμη ώστε να καταπιούμε την κάμιλο και να διηλίζομαι τον κόνοπα για να μπορέσετε να καταλάβετε. Και εδώ θα μιλήσουμε για να μπορέσετε να καταλάβετε πώς είναι το πράγμα δημιουργημένο μεταξύ των εξουσιών Η τέταρτη εξουσία λοιπόν είναι η δημοσιογραφία, ο τύπος, η είδηση. Βλέποντας ειδήσει μαθαίνουμε τι γίνεται στον κόσμο και αναλόγως πώς θα μας το σερβίρουνε κρίνουμε, εκφέρουμε μία γνώμη. Ποιοι όμως είναι πίσω από όλα αυτά φίλες και φίλοι. Και αυτά που θα πούμε είναι πλέον οφθαλμοφανή. Φαίνονται. Και δεν, είναι το, και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αλλά θα μιλήσουμε για τα κάθε Αυτή τη στιγμή τα μεγάλα δημοσιογραφικά, αν θέλετε, συγκροτήματα επιδοτούνται από το κράτος. Δηλαδή, χορηγεί της δημοσιογραφίας είναι η πολιτική, όπου με κρατικά κονδύλια δίνονται χρήματα για τις εφημερίδες, για τα κανάλια, για την ελεύθερη δημοσιογραφία. Δεν μπορεί όμως να υπάρχει ελεύθερη δημοσιογραφία όταν υπάρχει κρατισμός, δηλαδή όταν εις εκ των αφεντικών σου εμέσως, των χορηγών σου είναι το κράτος. Πώς θα μιλήσεις ενάντια στο κράτος. Βέβαια υπάρχουν και έντυπα τα οποία επιδοτούνται από το κράτος και μιλάνε για την κατάλυση της αστικής δημοκρατίας. Κυρίως τα έντυπα των αριστερών κομμάτων, οι γνωστές εφημερίδες ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΚΟΕ, αυτά επιδοτούνται από το κράτος και λένε κατά του κράτους. Αλλά αυτά έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσουν. Δεν μπορεί να υπάρξει ελεύθερη δημοσιογραφία όταν οι επικεφαλής, οι αρχισυντάκτες, οι διευθυντές ύλη έχουν στενότατες σχέσεις με ξένες πρεσβείες και λαμβάνουν εμβάσματα από ξένες κυβερνήσεις προκειμένου να προωθήσουν τις πολιτικές τους. Αυτή τη στιγμή και για το νομοσχέδιο των ομοφιλόφιλων ζευγαριών και για το νομοσχέδιο των μη κρατικών πανεπιστημίων που ψηφίστηκε και για το νομοσχέδιο που έρχεται για την απόδοση ηθαγένειας του αλλοδαπούς η βασική κυψέλη προώθησης είναι συγκεκριμένη εφημερίδα, συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι επιδοτούνται από το κράτος και έχουν στενότατες επαφές με την Αμερικανική Πρεσβεία και τη Λέσχη Μπίλτελμπεργκ. Δεν θα πω ονόματα για ευνόητους λόγους. Η τέταρτη λοιπόν εξουσία προωθεί ξένες πολιτικές. Γιατί όταν επιδοτείται από εκεί προστατεύει την κυβέρνηση που είναι πιόνια αυτό των πρεσβειών. Γιατί, αφού επιδοτείται από εκεί, κουκουλώνει και παρουσιάζει ως φιλολαϊκές, αντιλαϊκές πολιτικές και μέτρα. Γιατί, αφού τα είπαμε, από εκεί παίρνουν το παντεσπάνι τους. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο για κάποιες φάσεις να διακρίνουμε πότε έχουμε να κάνουμε με δημοσιογραφία και πότε έχουμε να κάνουμε με εντεταλμένη δημοσιογραφία. Γιατί είπαμε όταν χρηματοδοτήσε από συγκεκριμένα κέντρα τα υπηρετεί. Και αυτό έχει πάθει αυτή τη στιγμή η τέταρτη εξουσία. Είναι δέσμια. Και πάντα ήταν δέσμια από την εποχή της Γαλλικής Επαναστάσεως. Ήτανε δέσμια. Ποιοι είναι όμως άλλοι έτεροι χορηγοί της τέταρτης εξουσίας στην Ελλάδα. Είπαμε η πολιτική εξουσία. Είπαμε οι ξένες πρεσβείες. Τρίτος χορηγός της δημοσιογραφίας. Η εκκλησία. Όσο και αν ακούγεται περίεργο. Η εκκλησία είναι εκ των χορηγών της δημοσιογραφίας. Θα μου πείτε γιατί. Πάρα πολύ απλά. Η Εκκλησία δεν θέλει επουδενή να διαχωριστεί από το κράτος. Ξέρετε πόσες αντιδράσεις θα μπορούσε να δημιουργήσει στην κοινή γνώμη εάν ξεκινάγανε πυρομαδών οι εφημερίδε για τον εξοβελισμό της Εκκλησίας από το κράτος, να πάψουν να πληρώνονται οι ιερείς από το δημόσιο και να τους πληρώνει η Εκκλησία από την περιουσία της. Πάμπολες αντιδράσεις. Πολλοί κόσμος θα συμφωνούσε ίσως με αυτό, τα εκατομμύρια που πάνε για τη συντήρηση των παπάδων, να πάνε για την παιδεία, την υγεία, το στρατό και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ. Θα ξέρανε και να το σερβίρουνε. Πολύ ωραία. Με μια καλή χορηγία όμως από την Εκκλησία δεν υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα και αν υπάρχουν είναι χλιαρά και φυσικά πάντοτε η Εκκλησία θέτει έναν όρο. Πάντοτε να τονίζεται από τις πένες ο ρόλος της Εκκλησίας στη διάσωση του έθνους και το γενικότερο ξέπλυμα της τουρκοκρατίας. Και το σταματάω εδώ. Άλλοι χορηγοί, όχι με λεφτά, εδώ το αλισβερίς είναι διαφορετικό. Είναι η δικαστική εξουσία. Θα σας πάω σε μία είδηση, όταν την περίοδο της υποχρεωτικότητας ιατρικών πράξεων, η δικαστική εξουσία μυστηριωδώς και ενώ δεν υπήρχαν λεφτά λόγω της πανδημίας ξαφνικά η δικαστική εξουσία οι δικαστές έλαβαν 15% αύξηση από το κράτος με αναδρομική ισχύ δηλαδή ο μέσος δικαστικός έλαβε μερικές δεκάδες χιλιάρικα στο λογαριασμό του για αυτή την αναδρομική αύξηση του 15% 15% στο μισθό του. Και ξαφνικά πάγωσαν όλες οι υποθέσεις που είχαν να κάνουν με θέματα της συνταγματικότητας, της υποχρεωτικότητας και των διαφόρων υποθέσεων που απέρεαν από όλη αυτή την υπόθεση της πανδημίας. Πάγωσαν όλα. Έγιναν συνταγματικά και τα ακαταδίωκτα, που βάσει του συντάγματος όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και ουδείς ακαταδίωκτος. Το δεχτήκανε και αυτό. Το δικαιολογήσανε οι δημοσιογράφοι. Υπήρξαν κάποιοι που μιλήσαν για πρόκληση, αλλά έπρεπε κάτι να πούν. Αυτό που έπρεπε στην ουσία να πούν δεν το είπανε ποτέ μέχρι και σήμερα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι η τέταρτη εξουσία έχει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Και σας το παρουσίασα αυτό το θέμα της τέταρτης εξουσίας γιατί γιατί πρέπει επιτέλους φίλες και φίλοι να καταλαβαίνετε τι βλέπετε όταν βλέπετε ειδήσει στα μεγάλα κανάλια, να καταλαβαίνετε ότι εκείνη τη στιγμή στο πρόσωπο του εκάστοτε κεντρικού παρουσιαστή δεν βλέπετε έναν δημοσιογράφο ο οποίος άτεκτος και αδέκαστος λέει την είδηση για να αφυπνήσει ή να ανοίξει τα μάτια του λαού. Βλέπετε έναν υπάλληλο βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος πληρώνεται από αυτά τα μέσα για να φέρει εις πέρα σε ένα σκοπό. Εκεί κατήντησε η δημοσιογραφία σήμερα. Και πρέπει να καταλάβετε ότι όπου διεισδύει το συμφέρον καταλύεται και ο θεσμός. Μπήκε το συμφέρον των επιχειρηματιών στον αθλητισμό, τέλος έπαψε να υπάρχει αθλητισμός. Δεν δύναται να είναι αθλητισμός κάτι το οποίο έχει να κάνει με επιχειρηματικά συμφέροντα και στίχημα. Τέλος, δεν μπορεί να είναι δημοσιογραφία κάτι το οποίο μισθώνεται πέρα από τους υπόλοιπους χορηγούς από επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν business με την κυβέρνηση. Τέλος, δεν θα μπορέσει να στραφεί κατά της κυβέρνησης ένα κανάλι όταν ο επιχειρηματίας που το χρηματοδοτεί κάνει business με την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν θα πάρει τη δουλειά. Θα μείνει άνεργος ο δημοσιογράφος. Τέλος. Όπου διεισδύει συμφέρον, το όποιο συμφέρον, καταλύεται ο θεσμός. Αυτή τη στιγμή λοιπόν φίλες και φίλοι, τα πάντα όσον αφορά την τέταρτη εξουσία στην Ελλάδα από την εποχή της αποστασίας εκεί ξεκινάει το κακό δεν ξεκινάει με τη μεταπολίτευση το κακό ξεκινάει εκεί το 65 με τους, με, την, με τους αποστάτες εξαγόρασαν πένες φτιάξαν το κλίμα φέρανε την αποσταθεροποίηση που θέλανε για να έρθει αυτό που έπρεπε να έρθει και να οδηγηθεί στη συνέχεια στην Κυπριακή τραγωδία και στη μεταπολίτευση που βιώνουμε σήμερα. Αυτή την τρίτη ελληνική δημοκρατία, ο Θεός να την κάνει, θα σχολιάσω εγώ. Και για να μπορέσετε να καταλάβετε λοιπόν ακόμα καλύτερα κάποια πράγματα περί της τέταρτης εξουσίας, θα σας πω το εξής, ότι, στην πα, ότι επιδοτείτε πολιτικούς, ξένες κυβερνήσει μέσω πρεσβειών, εφοπλιστές επιχειρηματίες, εκκλησία. Αυτομάτως, γιατί υπάρχουν και οι αδέκαστοι, δημιουργούνται οι δικλίδες ασφαλείας. Οι δικλίδες οι οποίες θα εξασφαλίσουν ότι η τέταρτη εξουσία θα είναι δέσμια των χορηγών της. Ποιες είναι αυτές οι δεσμίδες? Οι δικλείδε με συγχωρείτε ασφαλεία, το παρακράτο, το παρασκήνιο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο βασικότερο μοχλό πιέσεω για εξαρτημένη δημοσιογραφία ήταν πάντοτε το παρακράτος, το παρασκήνιο. Και εδώ θα σα παραπέμψω σε μια σκοτεινή εποχή τη ελληνική δημοσιογραφία. Τέλη δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80, όταν ευπατρίδιδες δημοσιογράφοι, ευπατρίδιδες διευθυντές εφημερίδων, εξοντώθηκαν μυστηριωδός και τα μέσα τους περάσανε σε χέρια τα οποία μετά αλλάξανε ρότα. Τα βλέπανε όλα ρόδινα ξαφνικά ενώ οι προκάτοχοί τους μακαρίτες τα βλέπανε μαύρα. Άρα λοιπόν και κλείνω με αυτό η τέταρτη εξουσία είναι ο μεσάζοντας του λαού με την υπόλοιπη εξουσία. Είναι ουσιαστικά τα γυαλιά που μας φοράνε για να βλέπουμε τον κόσμο και να τον αντιλαμβανόμαστε όπως θέλει η εξουσία. Αυτό είναι πλέον η δημοσιογραφία από την εποχή του Μαρά, όχι τώρα. Από τη Γαλλική Επανάσταση ξεκινάει το κακό, όπως και πολλά άλλα. Άρα λοιπόν ο λαός βλέπει τα πράγματα, την πατρίδα του, τον εαυτό του, τον κόσμο όλο μέσα από τα γυαλιά που θα του φορέσει η τέταρτη εξουσία η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα άλλων. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.